Τα σβησμένα κεριά πληθαίνουν χρόνο με το χρόνο. Η σκοτεινή γραμμή μακραίνει. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν κρύα κεριά, λιωμένα και κυρτά. Σαν το πείμα του Καβάφη. 4 δεκαετίες τώρα οι πρόσφυγες καρτερούν τη μέρα που θα επιστρέψουν ξανά στη γη που τους γέννησε. Η Κύπρος υποδέχτηκε άλλον ένα χρόνο κάτω από την πότα του κατακτητή. Για άλλη μια φορά, οι εκκλησίες στα κατεχόμενα παρέμειναν βουβές, καρτερώντας την ώρα της επιστροφής. Πρέπει να έχουμε και νουν και καρδία και οφθαλμούς στραμμένους προς τον βορρά, προς τον πενταδάχτυλο. Είναι δικά μας. Δεν τα χαρίζομαι σε κανένα. Με την ελπίδα ο νέος χρόνος να φέρει την πολυπόθητη επανένωση του νησιού, πιστοί παρακολούθησαν την επίσημη δοξολογία για το νέο έτος στον καθεδρικό ναό Αγίου Ιωάννης στη Λευκοσία, της οποίας προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος. Θέλουμε λύση σωστή, θέλουμε συμβίωση σωστή με την άλλη πλευρά, ούτως ώστε όλος ο λαός μας να ζήσει ευτυχισμένος εδώ, στην γη των πατέρων του. Χθες βράδυ, δήμοι και κοινότητες υποδέχτηκαν το νέο έτος σε δρόμους και πλατείες. Χιλιάδες λεμεσιανοί βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία Διοικητηρίου για να παρακολουθήσουν το εορταστικό πρόγραμμα που ετοίμασε ο Δήμος της πόλης. Πυροτεχνήματα, χορός, τραγούδι και πολύ κέφι συνέθεταν το σκηνικό. Πού αλλού, στην πόλη του Γλεντιού. 2,